Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο! Βασίλης εδώ και ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε καλά. Σήμερα, μετά από αρκετό καιρό, έχουμε κάτι που ζητάτε από ό,τι φαίνεται και εσεί, γιατί έχουμε ένα ακόμη επεισόδιο με τα δικά σα setup και μάλιστα, σα έχω κάποια πολύ μα πολύ ωραία setup. Πριν όμω περάσουμε στα γραφεία σα και στα PC σα, πάμε να μιλήσουμε για το χορηγό για αυτό εδώ το, το βίντεο. Που είναι η enemba.com, το site που θα βρείτε τα πάντα γύρω από το gaming. Όχι μόνο για το PC, θα βρείτε και για το PC εννοείται ό,τι και να θέλετε, όπω έξτρα πέρα από τα παιχνίδια π.χ. DLC, π.χ. V-Bugs αν παίζετε ακόμα Fortnite. Αλλά ακόμα θα βρείτε δωροκάρτε για παράδειγμα για PSN, για Xbox, για Nintendo, για λογισμικά, για διάφορα άλλα γύρω από το gaming και όχι μόνο και γενικότερα. Ό,τι και να ψάχνετε θα τα βρείτε στο enemba.com. Πάμε να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Το πρώτο setup μα το στέλνει ο Ανδρέα και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Και τι βλέπουμε εδώ, βλέπουμε setup με τρει οθόνε. Βασικά είναι οι δύο για τον υπολογιστή. Η τρίτη φαντάζομαι την έχει για να ράζει πιο πίσω, να βλέπει καμιά ταινία και να παίζει για ένα παιχνίδι. σω κάτι τέτοιο. Μ' αρέσει το σκηνικό που έχει φτιάξει, είναι πιο μαζεμένο ο τείχο. Έχουμε κάποια ραφάκια στο πλάι που βλέπουμε κάποια πράγματα που θα έχει μέσα. Ο υπολογιστή σε ξεχωριστή θέση και φαίνεται και πολύ όμορφο μάλιστα. Βέβαια βλέπω ένα λάθο εδώ. Γράψτε μου από κάτω αν καταλαβαίνετε και εσεί ποιο είναι το λάθο. Του αρέσει το RGB και πίσω από τι οθόνε έχουμε, αλλά και μέσα στον υπολογιστή. Το pattern είναι ωραίο που έχει βάλει αυτό στον τοίχο και γενικότερα περιποιημένο και όμορφο setup. Να δούμε και τα πράγματα που χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο Ανδρέα και να ξεκινήσουμε με τι οθόνε, όπου έχουμε τώρα στα δεξιά μία AOC 27 240Hz με 0,5 μιλισεκόν απόκριση, οπότε ένα πολύ γρήγορο gaming monitor. Και στα αριστερά έχουμε μία Samsung πάλι 27 επίση στα 240Hz, αλλά στα συγκεκριμένη περίπτωση πάμε στα 4 μιλισεκόν. Πάνω, αυτό που βλέπουμε είναι μια Samsung 50R στα 60Hz, μια απλή τηλεόραση όπως είπαμε για να κάνει τη δουλειά του. Τώρα, πιο κάτω έχουμε ένα Razer Black Window Elite, για ποδή και ένα Steel Series Rival 650, όπου στέκονται πάνω σε ένα μεγάλο mousepad επίσης από την Steel Series. Για χέντρο έχουμε κάποια Razer Nomo και τέλος για ακουστικά τα οποία τα έχει κρεμασμένα εδώ στην οθόνη του, έχουμε κάποια Razer Nari. Μ' αρέσει που έχει τι βάσει εδώ για τις οθόνε να μην πιάνουν χώρο στο γραφείο γενικότερα. Μπορεί να είναι μικρό ο χώρο, αλλά θα το ξαναπώ. Είναι καλοφτιαγμένος και πολύ όμορφο. Αν συνεχίσουμε τώρα και πάμε στην επόμενη εικόνα, θα δούμε ότι έχει και την τιμονιέρα για να παίζει τα racing παιχνίδια του. Κάτι το γραφείο έχει μαζέψει πολύ όμορφα τα καλώδια, δεν φαίνεται απολύτω τίποτα. Οπότε μπράβο, Ανδρέα. Και να προχωρήσουμε τώρα και να δούμε λίγο έτσι με πιο σκοτεινό περιβάλλον. Έχουμε κρυφό φωτισμό πίσω από τι οθόνε, έχουμε στον υπολογιστή Bolk RGB και από ό,τι βλέπω έχει βάλει μια άλλη ταινία περιμετρικά στο ταβάνι για να δίνει έτσι ένα ambient ωραίο φωτισμό. Δεν μου λείπει κάτι παραπάνω, ίσω να βάζα και κάτι εδώ ένα κρυφό φωτισμό πίσω από τα κουτιά για να έδινε έτσι μια χρειά ακόμα. Τώρα το τελευταίο πράγμα που μένει είναι ο υπολογιστή ο οποίο είναι καλό φτιαγμένο, τα καλώδια τα έχει μαζέψει πολύ όμορφα. Βέβαια, υπάρχει ένα λάθο εδώ και είναι οι ανεμιστήρε. Έχει 3 και 3, 6 και έναν 7 ανεμιστήρε να βγάζουν αέρα από το κουτί. Τώρα, οι 3 πάνω ελπίζουν τουλάχιστον να βάζουν αέρα, αλλά σίγουρα πρέπει να αλλάξει και αυτού του κάτω από την ανάποδη να βάζουν και αυτή αέρα μέσα για να έχει θετική πίεση. Τώρα σκονίζεται πολύ πιο γρήγορα, σύνον δεν έχει και τόσο καλό airflow. Κατά τα άλλα, τώρα τα πράγματα που χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο Ανδρέα είναι για κουτί είναι το Xigmatec, μάλλον σωστά το προ Aquarius Plus. Για έχουμε μια Astro Z590 Extreme. Ο πάνω φιλοξενεί έναν πολύ δυνατό Intel Core i9 11900K και ψύχεται από μια τριπλή δρόψκη τη Corsair την H150 Elite Cape Elix. Για RAM τώρα έχουμε κάποιε πολύ γνωστέ G-Skill Trident Z 32GB στα 3600MHz. Η SSD που θα βρίσκεται εδώ πίσω από την ψύχτρα έχουμε ένα Samsung 980 Pro στο 1TB και έχουμε και ένα μηχανικό σκληρό δίσκο που θα βρίσκεται από πίσω έναν Seagate Barracuda στα 2TB. Τέλο για τροφοδοτικό. Έχουμε ένα Corsair RM856 τυμιότητα το τροφοδοτικό για τα χρήματά του. Γενικότερα, πολύ καλό φτιαγμένο το πρώτο setup. Το κόστο που μου έχει γράψει είναι στι 6.500 ευρώ. Αφού έχουμε και το κόστο μια χαρά για να έχουμε έτσι μια περίπου εικόνα για όλο το setup, μιλάω τώρα, όχι μόνο για τον υπολογιστή. Και νομίζω αυτά ήταν πάμε κατευθείαν στο επόμενο. Το συγκεκριμένο μα έρχεται από το Σπύρο και είναι ένα πιο ήσυχο setup εργασία με λίγο καγκουριά μέσα. Και τι εννοώ λίγο καγκουριά, ενώ τον υπολογιστή που όπω μου έχει γράψει και αυτό, τα RGB δεν έβλεψαν ποτέ κανέναν και έχει δίκιο. Βλέπουμε ότι την πίσω πλευρά του έχουμε ένα γραφείο με μια τεράστια οθόνη. Ο υπολογιστή πάνω τον καμαρώνει. Τα καλώδια βλέπω εδώ πέρα έχει προσπαθήσει και τα έχει μαζέψει καλά. Έχει εδώ αυτή τη γομάρα Samsung 49. Το βλέπουμε και με λίγο έτσι διαφορετική οπτική γωνία, τα περιφερειακά του. Gaming μια καρέκλα. Και από ό,τι μου γράφει γενικότερα, του αρέσει να είναι στο σκοτάδι. Δηλαδή, κάτι φορέ σβήνει μέχρι και αυτό το φωτιστικό εδώ και μένει μόνο από το φω τη οθόνη. Να δούμε τώρα σιγά σιγά να κεντράρουμε το setup και να δούμε τα περιφερειακά που χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο Σπύρο. Αρχικά η οθόνη είναι μια Samsung 49R Odyssey G9. Για πληκτρολόγιο τώρα έχουμε ένα Corsair K70 RGB με K2 low profile. Για ποντίκι έχουμε ένα Logitech MX Master 3 Advanced όπου κάθεται πάνω σε ένα Corsair MM350 Pro Extended XXL Mousepad. Η Τώρα έχει κάποια Lodestock 2,1 αρκετά παλιά, δεν θυμάται ποια είναι. Και τα ακουστικά που τα είδαμε στην προηγούμενη εικόνα εδώ στον υπολογιστή είναι κάποια core service RGB wireless. Η καράκλα είναι μια Secret Lab Titan X 2022. Αν τώρα προχωρήσουμε, θα δούμε μέσα στον υπολογιστή ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Έχουμε και τα braided καλωδιάκια. Πολύ καλοφτιαγμένο και όμορφο σύστημα. Η γενικότερα είναι πολύ όμορφο στο μάτι. Το μόνο που μεγαλώνει αυτό εδώ είναι μυστήρα που θα ήθελα να ήταν λευκό για να τέριαζε με του υπόλοιπου. Κατά τα άλλα, τώρα τα πράγματα που χρησιμοποιεί εδώ μέσα για κουτί είναι το Asus TUF GT501. Για μετρική έχουμε μία Asus ROG Strix X570F. Για επεξεργαστή τώρα έχουμε έναν AMD Ryzen 9 3906, τον οποίο χρησιμοποιώ και εγώ. Βέβαια έρχεται και νέα γενιά AMD, οπότε Μείνετε συντονισμένοι και συνεχίζουμε τώρα με την ψύκτρα. Έχουμε μια Corsair H150i Elite Cape Elix, όπω είδαμε και προηγουμένω. Για RAM τώρα έχουμε κάποιε Corsair, οι οποίε τώρα έχει βάλει δύο στικάκια από μία, δύο στικάκια από άλλο κωδικό. Τα 3200 μου έχει γράψει ότι δουλεύουν. Κάποιε έχουν RGB, κάποιε όχι. Δεν ξέρω γιατί έχει παίξει αυτή την παλίτσα. 32 GB στο σύνολο, ελπίζω να σου δουλεύουν καλά. Για κάρτα γραφικών έχουμε μια GB RTX 3060. Συνεχίζουμε τώρα για SSD που έχουμε έναν Samsung 980 στο 1TB, έναν LC Power Phantom Pro στο 64TB επίση, έναν SanDisk 500R κλασικό SSD και τέλο έχουμε και ένα Western Digital στο 1TB μηχανικό σκληρό δίσκο. Και τροφοδοτικό επίση και σε αυτό το setup έχουμε ένα από την Corsair το RM 850X όπω είδαμε και προηγουμένω. Το αρέσει η Corsair, απορώ πώ σου ξέφυγε το κουτί και δεν πήγε στην ίδια εταιρεία και το αποτέλεσμα είναι όμορφο, οπότε δεν μπορώ να κάνω παράπονα. Γενικότερα πιο ήσυχο το δεύτερο setup, πάμε να δούμε τι έχουμε και στη συνέχεια. Που και σε αυτή την περίπτωση που μα ο Γιώργο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα setup δουλειά, βέβαια είναι λίγο σε πιο gaming στυλ το συγκεκριμένο γιατί έχουμε παραπάνω RGB. Είχε αυτά τα κολονάκια που νομίζω είναι τη Corsair τα συγκεκριμένα. Έχουμε μπόλικα ηχεία εδώ, 5,1 βέβαια τα έχει βάλει όλα πάνω σε ένα γραφείο, οπότε χάνει το surround τη υπόθεση. Βλέπω πάλι RGB μέσα από τον υπολογιστή. Το γραφείο φαίνεται μαζεμένο στο πάνω μέρο, έχει μπόλικα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι καλώδια δεν βλέπω, οπότε εγώ είμαι ικανοποιημένο. Για να δούμε όμω και τα περιφερειακά που χρησιμοποιώ εδώ πέρα, γιατί είναι και μπόλικα από βλέπουμε ξεκινήσουμε με την οθόνη η οποία είναι μια Dell 30 διάρα Curved και 4K μάλιστα οπότε είναι ένα πιο premium monitor λογικά είναι στα 60Hz οπότε δεν είναι gaming μάλλον χρειάζεται την μεγαλύτερη ανάλυση για πληκτρολόγιο έχουμε ένα Corsair K100 για ποντί και ένα Corsair Sabre RGB Pro για mouse πάντα ένα Corsair MM700 RGB για ηχεία φύγαμε την Corsair γιατί δεν βγάζει ηχεία έχουμε κάποια Logitech Z609 και τέλος για ακουστικά έχουμε κάποια Corsair Vitruoso XT γενικότερα βλέπουμε άλλον ένα φαν τη Corsair στο συγκεκριμένο επεισόδιο και να προχωρήσουμε στην επόμενη εικόνα για να δούμε και άλλα πράγματα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Κάτω από το γραφείο γίνεται ένα χαμούλη, έχει γίνει μια προσπάθεια να μαζευτούν τα καλώδια, αλλά πιστεύω μπορεί να τα μαζέψει και καλύτερα. Για παράδειγμα, αυτή την παλαντέζα, αν δεν μπορεί να τη βιδώσει στο κάτω μέρο του γραφείου και να μην την έχει στα πόδια σου και να φαίνεται πιο clean το όλο setup. Επίση, με μερικά δεματικά εδώ μπορεί να πιάσει και να ομαδοποιήσει τα καλώδια για να φαίνεται όλο το πράγμα λίγο πιο καθαρό. Αν όμω τώρα προχωρήσουμε, θα δούμε έτσι μια πιο σκοτεινή φωτογραφία για να καταλάβουμε λίγο και τον κρυφό φωτισμό που δεν έχει κάτι έχει αυτό τα RGB κολονάκια που να πω την αλήθεια δεν έχω ανάγκη και για κάτι παραπάνω. Έχουμε κάποιο RGB μέσα από τον υπολογιστή, έχουμε και αυτά εδώ τα κολονάκια, οπότε συμπληρώνουν ωραία την ατμόσφαιρα. Το μόνο που μένει είναι να τσεκάρουμε και τον υπολογιστή μέσα και να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί έχουμε κάτι πολύ τουμπανιάρικο, Βέβαια, έχει μια σημαντική έλλειψη που το βλέπετε κι εσεί, δεν έχει κάρτα γραφικών. Μάλλον την ψάχνει γιατί με τι τιμέ θα την άφησε πιο πίσω. Ελπίζω τώρα κάπου κοντά να πάρει, ίσω να περιμένει και την 4.000 σειρά. Δεν γνωρίζω, δεν μου έχει γράψει. Κατά τα άλλα, όμω, έχει ένα ακτινόδε PC και πάμε να ξεκινήσουμε τι βλέπουμε εδώ. Για κουτί έχουμε ένα από την Corsair το 4000X. Για μητρική έχουμε μια Gigabyte Z690 Aorus Master, ακριβή του μπανιάρικ μητρική. Για επεξεργαστή έναν Intel Core i9 12900K, top tier επεξεργαστή, ο οποίο τώρα ψύχεται από μια πάλι Corsair H170 Elite και Epelix, η οποία είναι με την LCD, οπότε έχει και μια οθόνη πάνω, είτε να δείχνει θερμοκρασία, είτε διάφορα κυφάκια ή διάφορα πράγματα τέλο πάντων μπορεί να βάλει στη συγκεκριμένη οθόνη είναι ότι έχει και το RGB εδώ. Περιμετρικά, μια ακριβή, μια πολύ ακριβή δρόψη. Νομίζω κάνει γύρω στα 3 εκατοστάρικα, αν θυμάμαι καλά. Την έχουμε δει και στο κανάλι. Συνεχίζουμε και αυτό που βλέπουμε επίση για RAM τώρα. Είναι κάποιες Corsair Dominator Platinum 64 GB παρακαλώ στα 6000 MHz. Εννοείται μιλάμε για ddr 5 Δεν σταματάμε εκεί πέρα. Έχουμε δύο Samsung 980 Pro για ιστορικό χώρο αποθήκευση. Ο ένα στο 1 TB και άλλο ένα 256 Άρη. Λογικά ο δεύτερο είναι για τα Windows και άλλο είναι για έξτρα χώρο αποθήκευση. Και τέλο για τροφο που βρίσκεται εδώ από κάτω. Έχουμε ένα Corsair πάλι, πολύ Corsair παιδιά σε αυτό το βίντεο, το οποίο είναι το HX1200i. Ένα υπερτούμπανο τραφοδοτικό που εννοείται μπορεί να σηκώσει άνετα οποιαδήποτε κάρτα γραφικών, ακόμα και δύο κάρτε. Βέβαια δεν χρειάζονται οι δύο κάρτε, αλλά τέλο πάντων. Όπω και να έχει, φαίνεται ότι έχει φτιάξει ένα πολύ, μα πολύ δυνατό σύστημα, το οποίο απλά περιμένει μία high-end κάρτα γραφικών για να ολοκληρωθεί. Αυτά ήταν τα τρία ωραιότατα σετά που είχαμε για σήμερα. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσεί να πάτε κάτω στην Περιγραφή, γιατί εκεί πέρα email μαζί με οδηγίε για να μου στείλετε και τα δικά σα setup. Επίση, εκεί από κάτω θα βρείτε κουμπί συμμετοχή, θα βρείτε το κουμπί γενικότερα link για social media, κουμπί εγγραφή μαζί με καμπανάκι που πρέπει οπωσδήποτε να τα πατήσετε, γιατί είναι τζαμπαρία και θα ενημερώνεστε και για νέα βίντεο. Όπω είπαμε, έρχεται νέα γενιά AMD και αφήστε και ένα σχόλιο από κάτω το ποιο setup σα άρεσε ή τι άλλο θα θέλετε να δείτε. Όπω και να έχει, να πιάσουμε μια ωραία κουβεντούλα από κάτω. Να περνάτε καλά λοιπόν και εμεί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σα.